30% Δημήτρης Αβραμόπουλος. Αυτό το ποσοστό σε αδική. Είμαι έτοιμη, θα σηκωθώ από την καρέκλα μου και θα φύγω. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να φύγεις από αυτό το παιχνίδι. Για μένα ο Δημήτρης είναι μια έτοιμη φωνή. Έτοιμη, του λείπει μόνο η δισκογραφία. Και θεωρώ ότι το ποσοστό αυτό τον αδίκησε. Ναι, μου το έδωσε συγκεκριμένα η Δέσποινα και πραγματικά την ευχαριστώ γιατί ήταν ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Κοίταξε, είσαι ο μοναδικός που επεδείχθη ότι κάνατε πολύ καλή δουλειά. Κοίταξε να δεις, αφενός είμαι ευτυχισμένος γιατί κατάφερα και έβγαλα ασπροπρόσωπη τη Δέσποινα. Γιατί πραγματικά ήταν δύσκολο όπως προείπα το κομμάτι. Αφετέρου όμως είμαι και λίγο δυσαρεστημένος γιατί χαθήκανε άξιες φωνές, δεν περάσανε. Αλλά βέβαια it's a game που λέμε, οπότε ναι. Όλα στη ζωή. Ποιοι θεωρείς ότι θα έπρεπε να μείνουνε? Δεν έχω κάποια συγκεκριμένα άτομα τα οποία θα ήθελα να μείνουνε. Απλά πιστεύω ότι φύγανε πολύ καλές φωνές εχθές. Όλοι θα. Μακάρι να μένανε όλοι. Επίσης, αλλά όπως είπαμε, είναι ένα παιχνίδι το οποίο. Αυτό λίγο σας λέγατε Έρχεται σειρά. Ναι, αυτό ήταν ένας λόγος άγχους. Για μένα τουλάχιστον που βγήκα έβδομος στη σειρά ήταν ένας λόγος άγχους γιατί. Νομίζω εντάξει για την ψυχολογία. Λέω τώρα είμαστε 6-0. Αλλά. Κοίταξε που δεν μετράει. Δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει, ναι. Αλλά νομίζω ναι. Έχει να κάνει με τον καλλιτέχνη όταν θα προχωρήσει παρακάτω για τον εκάστοτε καλλιτέχνη. Δεν μπαίνει με φούρια, α πούμε. Είχε τον αέρα από το μαγαζί όμως. Είναι επαγγελματία. Τα έλεγα στην πρώτη εκπομπή. Ορίστε, νάτος όμως φέρνει. Για τον Άσο. Τι κάνεις, είσαι καλά. Έλα μέσα, έλα. Μιας και το αναφέραμε, θα ήθελα να πω ότι εδώ και τα τελευταία 6 χρόνια είναι πολύ στενός μου συνεργάτης σε όλα τα επίπεδα. Αλλά πάνω απ' όλα είναι και μουσικός μου συνεργάτης. Γιατί θα ακούσετε πολλά τραγούδια όμορφα στο μέλλον, γιατί είναι και συνθέτης και στιγουργός. Μπράβο. Ναι. Αλλά είναι από πίσω. Τι διαφορά έχει τη ηλικία? 3, μακάρι. Και επίσης, να ευχαριστήσω κάτι. Τίποτα, κάτι δικά μου. Τώρα που είναι ευκαιρία, αφού αναφέραμε, μιας και αναφερθήκαμε στον Άσο, θα ήθελα να ευχαριστήσω και άλλους 3 συνεργάτες πολύ στενούς μου. Τον Πάνο τον Αγγελετάκη, τη Χριστίνα τη Γεωργίου και τον Νίκο τον Γεωργόπουλο, τον μαέστρο μου, τον οποίο τον αγαπάω πάρα πολύ και τον στέλνω τα φιλιά μου. Εσύ τώρα πού τραγουδάς? Στο Ποσειδόνιο το παιδί. Εγώ μέσα στο Ποσειδόνιο με τον Γιάννη Πίτροχο, την Μπέγκη Ζήνα και τους Κίνης. Πάρα πολύ ωραία. Όπου βιώνουμε μια πολύ μεγάλη έτσι, σεζόν. Πάτε πολύ καλά. Πετυχημένη σεζόν θα έλεγα. Όχι, ενώ πήγες, δηλαδή πήγες και ρισκάρεις. Μα αυτό δεν έχει να κάνει. Γιατί θα μπορούσες να πάρεις και 10% καταστροφή. Μετά πώς θα πας να τραγουδήσεις? Έτσι δεν είναι? Μπορεί να συμβεί. Το ότι έχω ένα πολύ καλό γήπεδο και παίζω μπάλα που λέμε, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσπαθήσω κι εγώ με, τη δικιά μου, με το δικό μου λιθαράκι να βάλω. Η Βανδίτη σου είπε μετά. Δεν μίλαγε. Νερό στο όνομά του πίνει. Να ευχαριστήσω μην τραγουδήσω και αυτό το τραγούδι το αφιερώνω σε όλο τον κόσμο που με ψήφισε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ εχθές και μου δώσανε την ευκαιρία να περάσω στην επόμενη φάση. Σε όλο τον κόσμο και φυσικά και στην ιδιαίτερη πατρίδα μου το Αίγιο που εχθές ήρθανε πούλμαν κιόλας, φαντάζομαι. 30 άτομα. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Δική σου δουλειά δεν έχεις ακόμα κάτι? Έχω κάποια τραγούδια. Ενώ υπάρχει στο... και το YouTube για ναι, κάποιον, YouTube, ας πούμε, αλλά δισκογραφικά ακόμα όχι επίσημα, αλλά πρώτα ο Θεός στο μέλλον. Αν καλή αρχή. Να... Πάμε. Μου το είπε ένα ειδόνι πως η άνοιξη τελειώνει, μα εγώ ποτέ μου δεν το πίστεψα. Και ανθίσανε οι δρόμοι άλλη μια φορά ακόμη και στην αγκαλιά σου μέσα πίστεψα. Άτιμη καρδιά, άτιμη καρδιά, δίχως να ρωτήσεις δίνεις τα κλειδιά. Δίχως να ρωτήσεις δίνεις τα κλειδιά. Άτιμη καρδιά, άτιμη καρδιά, δίχως να ρωτήσεις δίνεις τα κλειδιά. Δίχως να ρωτήσεις δίνεις τα κλειδιά. Μπράβο σου Δημήτρη. Μπράβο Δημήτρη. Λενιδιά και
αυτό το τραγούδι. Ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο τραγούδι. Αγαπημένο σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ευχηθούμε καλή επιτυχία. Δημήτρη, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Θα σας απολαύσω.